Όλα εντάξει, καλά. Πρόεδρε. Όλα καλά. Καλά. Τώρα, πρόεδρε, ζητήσαμε να είμαστε παρέα, να είσαστε στην παρέα μας. Γιατί ακούσαμε και πολυδιαφημίστηκε από την κυβέρνηση το περίφημο 10% η μείωση στον ένφια. Ναι. Και διαπιστώνουμε με τα θλίψεις μας όλες αυτές τις ημέρες ότι αυτό το 10% δεν είναι τελικά τόσο καθαρό. Και αποκάλυψε χθες κάτι ο κύριος Πλάντζος. Να το δούμε λίγο, σας παρακαλώ. Για ισόγειο σπίτι. Στο κέντρο είναι, στο κέντρο της Αθήνας. Όχι, στις Αχαρνές. Στις Αχαρνές. Mm. Για ισόγειο σπίτι, λοιπόν, το οποίο έχει δάνειο, άρα υποχρεούται να ασφαλιστεί λόγω του δανείου. Δεν ήξερε ο ασφαλισμένος γιατί έχει καλυφθεί, για ποιες καλύψεις. Γιατί αυτό που βλέπουμε και του δώσανε δεν είναι η όρια ασφάλισης. Είναι μια βεβαίωση που με επιμονή ζήτησε και έλαβε από την τράπεζα απέτησε. Που τον υποχρεώνει. Και ενώ έχει σεισμό και πυρκαγιά, έχει πτώση αεροσκαφών και δεν έχει πλημμύρα. Το ισόγειο που μπορεί να πλημμυρίσει δεν έχει ασφάλεια πλημμύρας. Εντάξει, τώρα αστεία πράγματα. Που τώρα έμαθε ο άνθρωπος και νόμιζε ότι είναι ασφαλισμένος, ναι. Τα πληρώνει και πληρώνει μέσα και την ασφάλεια υποχρεωτικά. Μπορεί να αυξάνει η δόση για την ασφάλεια. Όχι λόγω επιτοκίου. Mm-hmm. Και τελικά, αν πάθει και καμιά ζημιά, πλημμύρας, όχι μόνο ένφια χάνει, ναι. Το σπίτι χάνει. Θα περιμένει να πέσει το αεροσκάφος για να πληρωθεί. Είναι σωστό να γίνεται έτσι υποχρεωτικά. Και γιατί αυτό, να οδηγεί να χάσει και την έκπτωση του ένφια, όταν ο ίδιος δεν μπορεί να επιλέξει και δεν μπορεί να γνωρίζει πολλές φορές γιατί ασφαλίζεται, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε εσείς από ασφαλιστικές. Και έκπτωση αεροσκαφών στο ισόγειο και η πλημμύρα στον πέμπτο όροφο είναι ένα πακέτο όμως. Δεν πληρώνει κάτι παραπάνω ο πελάτης. Το θέμα που δημιουργήθηκε, αν μου επιτρέπετε, είναι πακέτο. Το θέμα που δημιουργήθηκε είναι στα παλιά συμβόλαια. Mm-hmm. Όντως και πολλές φορές η εταιρεία δεν έβαζε την πλημμύρα εκ προημίου στο συμβόλαιο, αλλά ήταν κάλυψη η οποία πρέπει να πληρωθεί. Έτσι, αυτός ο αριθμός που είναι πολύ μικρός, αλλά υπάρχει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει εδώ και 15 χρόνια στο συμβόλαιο, αλλά υπάρχει πριν. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψω να σου πω, αγαπητέ Κωστή, ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η πλημμύρα που εξαιρεί ένα μικρό αριθμό από την έκπτωση, είναι το ποσό ένα τετραγωνικό. Δηλαδή, είναι το άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει κάποιο για να καλυφθεί να είναι ασφαλισμένο 900 ευρώ τετραγωνικό, και αυτό ισχύει μόνο για το 23, για το 24 γίνεται 1000 ευρώ. Αυτό ο αριθμό του συμβολέου, αυτό είναι τεράστιο. Εδώ λοιπόν πραγματικά αξίζει τον κόπο να πω ότι ακόμη και τα ενυπόθηκα συμβόλαια ήταν ποσό κάτω από 900 ευρώ. Και ήταν λογικό. Οι αξίες πριν από 15-20 χρόνια είναι μικρότερες. Τυπικά κατά τον νόμο, αφού ο νόμος έχει ψηφιστεί από τον έκτοτε 23, υπήρχε ο χρόνος για να μπορέσει αυτό να τροποποιηθεί. Όμως, ακόμα και οι τράπεζες στα συμβόλαιά τους δεν το διορθώσανε. Γι' αυτό η επιστολή που έστειλα στον Υπουργό λέει ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε το 24 μεταβατικό στάδιο, να κάνει αποδεκτό και το θέμα που αφορά την εξαίρεση από την πλημμύρα και το ποσό που είναι κάτω από 900 ευρώ το τετραγωνικό, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να τορπιλίζει ένα μέτρο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σας το άφησε ανοιχτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου, να γίνουν αυτές οι εξαιρέσεις. Προς το παρόν όχι πρέπει να σας πω από την επαφή που έκανα, αλλά εγώ όμως, θα έλεγα, όμως τώρα Βαταγάνη, που έχει ανοίξει πλατφόρμα, κύριε Πρόεδρε, και βγαίνουν τέτοια προβλήματα και τέτοια θέματα, όπως αυτά που συζητάμε, γιατί δεν είναι ασφαλισμένο χωρίς να το ξέρω το σπίτι, γιατί η αξία να είναι υπασφαλισμένη, δηλαδή γιατί δεν υπάρχει υπασφάλιση, αυτά τώρα χτυπάνε και υποθέτω ότι μπορεί τελικά η κυβέρνηση να το εξετάσει. Δεν ισχύει το επιχείρημα ότι το είχαμε δώσει σε διαβούλευση το νόμο και τον ξέραμε πριν από μήνες. Τώρα αποκαλύπτονται τα ασφαλιστήρια, τώρα που βγαίνουν στην πλατφόρμα. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα που δεν τα ξέραμε πριν. Λάζο, εγώ πρέπει να σας πω και το ομολόγω, ακόμη και εγώ που είναι αυτή η δουλειά μου, δεν ήξερα το ποσό ανά τετραγωνικό. Δεν το είχα παρατηρήσει. Και αυτό δεν είχε χρειαστεί. Μα τώρα βρίσκουν, ψάχνει ο κόσμος να δει τι γίνεται. Το που λέω είναι, κρατήστε αυτό που λέω, ότι η ίδια η τράπεζα στα ενυπόθηκα συμβόλαια τη έχει πάρα πολλά, τα οποία δεν έχει διορθώσει το ποσό. Τι λέμε λοιπόν, τι είπα στον Υπουργό, δέξω μεταβατικό στάδιο το 24, ώστε αυτό να μπορούν να τροποποιηθούν ή δώσε ένα διάστημα σήμερα να το τροποποιήσουν άμεσα, γιατί η εξαίρεση όλων αυτών τορπιλίζει το μέτρο και νομίζω αφήνουμε την ουσία η οποία πρέπει να φανεί μέσα σε αυτό το νόμο. Ξέρετε, οι ζημιές στο Θεσσαλικό κάμπο θα κοστίσουν κοντά στα 3,5 δις. Τις αντίστοιχες ζημιές στη Γερμανία αποζημιώθηκε από την ιδιωτική ασφάλιση το 77% των ζημιών. Τι λέτε τώρα. Στην Ελλάδα το 7%. Μα άκουγα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές στη Θεσσαλία δεν είχε καμία ασφάλιση, απολύτως τίποτα. Ούτε στο ζωικό κεφάλαιο, ούτε στο αγροτικό του, πώς το λένε, στα κτήματά του, ούτε πουθενά. Μα δεν είναι και στην νοοτροπία μας γενικά να ασφαλίζουμε την ακίνητη δεν περιουσία. Είναι, έχεις δίκιο. Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πάντως είναι σημαντικό να δούμε 22 Φεβρουαρίου, όταν θα κλείσει αυτός ο γύρος των δηλώσεων αιτήσεων των διοικητών, εάν θα επαληθευτεί η πρόβλεψη για 1 εκατομμύριο, μια εκτίμηση που υπήρχε, και το ποσό που έχει προϋπολογιστεί είναι για αυτόσους.
Αν λοιπόν δούμε ότι είναι πολύ λιγότερη, μισό εκατομμύριο, πάει να πει ότι το μέτρο κουτσένει έτσι όπως εφαρμόζεται. Σωστά. Και υπάρχουν τα περιθώρια και πρέπει να καλλιεργηθεί η συνείδηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη για να δούμε αν το μέτρο κουτσένει. Για να μην το χάσουν οι ιδιοκτήτες. Πρόεδρε, μας δίνετε λίγο μια εικόνα κόστους ασφάλισης ενός μέσου σπιτιού για να καταλάβουμε πόσα πρέπει να δώσω για να το ασφαλίσω, για να έχω ένα όφελος 10% στον ένφια. Με συμφέρει δηλαδή. Ήταν αυτό που έκανε η κυβέρνηση πραγματικό κίνητρο. Πόσο κοστίζει? Ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, κοστίζει για την κάλυψη του ζητάει ο νόμος περίπου 120 με 130 ευρώ το χρόνο ανάλογα την εταιρεία και αν βάλουμε και το περιεχόμενο φτάνει στα 180 με 190 ευρώ. Τώρα η αναλογία που βάζετε, αν την πούμε, ουσιαστικά δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα κίνητρο νόμος γιατί το 10% καταρχήν έχει σχέση με την περιουσία σου. Δηλαδή δεν έχει, ο ένφια δεν έχει σχέση μόνο με το διαμέρισμα που ασφαλίζει, αλλά έχει σχέση με τη συνολική περιουσία που πληρώνει. Ναι. Θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε. Εκτιμώ ότι η πολιτεία, και αυτό είδαμε εμείς, βάζει ένα κίνητρο για να σκεφτεί πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση. Πρέπει να το επικοινωνήσει όμως. Στον κόπο να αναφέρω, επιτρέψτε μου, το 10% κοστίζει στο προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια. Το 30% που ζητάμε εμείς θα κόστει 120 εκατομμύρια. Μία ζημιά, όχι σαν το Θεσσαλικό κάμπο, αλλά πολύ μικρότερη, θα έβγαζε το κόστος στην πολιτεία. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν τα κίνητρα και ο πελάτης, ο καταναλωτής, πρέπει να καταλάβει ότι η ασφάλιση της περιουσίας του είναι σημαντική, γιατί μιλάμε μόνο για πλημμύρες. Απλώς μας λένε κάτι, Πρόεδρε, πολύ. Ότι κάνουν, καταρχάς να πω κάτι που μου είπαν τώρα από το ακουστικό, ότι μια τράπεζα λέει σύμφωνα με μήνυμα να προσάρμοσε όλα τα ομαδικά συμβόλαια για να μπει και το θέμα της πλημμύρας και να πάρουν το 10% οι άνθρωποι. Ναι. Μπράβο. Να προσαρμόσουν σε ένα λογικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι τους έβγαλε. Αυτοί δεν ξέρουν τι πληρώνουν. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ένα στοιχείο που βλέπω αυτές τις μέρες από πολλά μηνύματα είναι ο κόσμος που διαμαρτύρεται ότι πληρώνει για να έχει κάλυψη και όταν τη χρειάστηκε ήταν πολλά τα μπερδέματα μετά. Ότι δεν την πήρε γιατί έβγαινε το Α, το Β προς κόμματα. Σε αυτό τι λέτε? Γενικώς σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αυτό. Όταν πρόκειται να πάρεις κάτι που πίσω. Που λέγαμε και για τις τράπεζες. Ορίστε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν έχει βάση. Ένα γιατί συμβόλιο, το λέτε? Θα σου απαντήσω. Αν το προβλέπει το συμβόλαιο, στο δικαστήριο 99% δικαιώνει το πελάτη. Νομίζω ότι το ξέρετε αυτό. Άρα, αν το προβλέπει το συμβόλαιο, πρέπει το να δικαστήριο. Φτάσετε στο δικαστήριο όμως. Ναι, μην τρέχουμε στο δικαστήριο. Καταρχήν, λέτε δικαστήριο, από τις υποθέσεις που υπάρχουν, φτάνει κάτι λιγότερο από το 0,1% στα δικαστήρια. Η μία στις χίλιες περιπτώσεις πάει στα δικαστήρια, αν πάει. Κύριε Πρόεδρε, πριν φτάσουμε στα δικαστήρια, γιατί να μην μπορεί ο δανειολήτης να επιλέξει ελεύθερα από ποια ασφαλιστική με τους καλύτερους όρους μπορεί να ασφαλίσει το σπίτι του όπως το θέλει και η τράπεζα και ό,τι άλλο θέλει ο ίδιος? Γιατί πρέπει να υποχρεώνει η τράπεζα? Τώρα αυτό που λέτε είναι ο αγώνας που κάνω τα τελευταία 15 χρόνια. Μα συγγνώμη. Δηλαδή, είναι παράλογο η τράπεζα να με υποχρεώνει, σωστά μιλάτε. Να ασφαλιστώ στη δική της ασφαλιστική και μάλιστα με κόστη πολύ ψηλά. Και βεβαίως σε μια ελεύθερη οικονομία πρέπει να έχει το δικαίωμα και αυτό αφορά και την κυβέρνηση και την Τράπεζα Ελλάδος. Τις επιλογές. Να βάλει πρόστιμα. Και μακάρι να το πετύχει.